Είμαστε συγκλονισμένοι από τους 290 αθλητές από 46 κράτη για να τιμήσουν τη Σπάρτη και αυτό το φοβερό αγώνα, το Σπάρταθλο. 246 χιλιόμετρα που είναι το ισοδύναμο 6 μαραθωνίων, ο ένας πίσω από τον άλλο, κυριολεκτικά non-stop. Από την πρώτη γυναίκα, από το δεύτερο άντρα. Αλλά είμαστε συγκλονισμένοι και από αυτούς που τερμάτισαν τελευταίοι. Για αυτούς ο αγώνας αυτός απαιτούσε ακόμα μεγαλύτερη υπερπροσπάθεια. Και πάλι συγχαρητήρια, Ευάγγελε, σε όλη την ομάδα, διότι είσαστε πολλοί που δουλέψατε για πάρα πολύ καιρό. Από αύριο τις προετοιμασίες για το 2022 που θα γιορτάσουμε παρέα πια τα 40 χρόνια Σπάρταθλου. Ραντεβού το 2022 και πάλι συγχαρητήρια. 39 χρόνια πέρασαν από το χάραμα του Σαββάτου της 1ης Οκτωβρίου του 83, όπου ο Έλληνας Γιάννης Κούρος έμπαινε θριαβευτικά στην έκπληκτη και νισθασμένη Σπάρτη, τερματίζοντας πρώτος σε 21 ώρες και 53 λεπτά. Σήμερα ο Φώτης Ζησιμόπουλος από το Αγρίνιο επαναλαμβάνει τον άθλο αυτό και γίνεται ο σπορταθλητής με το δεύτερο καλύτερο χρόνο. Σχεδόν ισοδύναμη. Ξεπερνώντας τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν από την πανδημία, 290 αθλητές από 46 χώρες κατάφεραν να ξεκινήσουν από την Ακρόπολη των Αθηνών πριν από 36 ώρες. Υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι 167 εξ αυτών τερμάτισαν στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα. Όμως, όλοι αισθάνονται νικητές. Και αυτό είναι που κάνει ξεχωριστό αυτό τον αγώνα. Είναι η επιβεβαίωση των τεραστίων αποθεμάτων φυσικής αντοχής και ψυχικής δύναμης που διαθέτουν, και όχι η σειρά του τερματισμού. Άλλωστε το απέδειξε σήμερα αυτό η Σπαρτιάτισσα Γιάννα Ειρήνη και ο κόσμος της Σπάρτης που τη χειροκρότησαν εξίσου ένθερμα με τον πρώτο αθλητή. Να γιατί το Σπάρταθλο είναι μοναδικό. Όλοι εμείς μέλη και φίλοι του Σπάρταθλων που με αλτρουιστική διάθεση συμμετέχουμε κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή του αγώνα, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη διατήρηση του Ολυμπιακού Πνεύματος, το οποίο προϋποθέτει αμοιβαία κατανόηση στο πνεύμα φιλίας, αλληλεγγύης και στο «Εύ αγωνίζεστε». Απευθύνω μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του ΑΟΔ Σπάρτης και την ομάδα του, τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σπάρτης και το όμορφο ευγενικό κόσμο της πόλης σας, για τον εθελοντισμό, την προσφορά και τη συμπαράστασή σας στους αθλητές. Μεγάλη συμβολή όμως στο επίτευγμα αυτό είναι η αγόγιστη παρουσία των εθελοντών και των μελών του συνδέμους μας, του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές, της αστυνομικής δύναμης και του ελληνικού στρατού, στους χορηγούς και στη ιδιαίτερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τόσους άλλους. Αγαπητοί σπαρταθλητές, συγχαίρουμε για την προσπάθειά σας και τη συγκίνηση που μας προσφέρατε. Σας ευχαριστούμε γιατί γίνεται παράδειγμα φωτεινό. Να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών, ξεκινώντας το Σπάρταθλο 2022, το Σπάρταθλο το 40 ετών. Ευχαριστώ. Η πρώτη γυναίκα είναι Τζαβίδα Νταϊάννα, Λάτβια, 25 ώρες, 24 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Ζησιμόπουλος Φώτης, 27 λεπτά. Συγχαρητήρια σε όλους. Congratulations to everyone. Congratulations to Σπότης Ζησιμόπουλος. 21 hours, 57 seconds and 57 minutes and 37 seconds. 21 ώρες, 57 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια σε όλους. Αυτή είναι η πρώτη εξάδα. Τρεις άντρες, τρεις γυναίκες. Έκλαιγα στην έναρξη, στην εκκίνηση, την Παρασκευή το πρωί που ξεκινήσαμε. Και έκλαψα σήμερα όταν τερμάτισα, όταν έφτασα στο τερματικό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη διοργάνωση. Ήταν όλα άψογα, τους εθελοντές. Είναι από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει. Βέβαια δεν έχω μεγάλη εμπειρία στον δρόμο, αλλά ήταν άψογα στημένος αγώνες. Αυτό που θέλω να κρατήσω και με συγκίνησε τρομερά
when I won the gold, it made me feel very emotional. Είμαι 39 χρονών και κατάλαβα ποια είναι η πραγματική Ελλάδα, περνώντας από τα χωριά και καταλήγοντας τη Σπάρτα από τον Κοτάλα. I'm 39 years old and I realized what true growth is, running through the pages and ending up in Sparta.